στην αρνητική πρώτη αντίδραση, επίσημη πρώτη αντίδραση του Βερολίνου, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου φαίνεται πως δεν έχει κλείσει ακόμη. Στη Γερμανία πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν ότι η χώρα πρέπει να κοιτάξει με τόλμη το παρελθόν της και να τακτοποιήσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα. Η σημερινή Γερμανία δεν θέλει να σκέφτεται το σκοτεινό παρελθόν της, αλλά όσο και να προσπαθεί η επίσημη πλευρά, δεν μπορεί και να το αποφύγει. Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο από την Ελλάδα είναι μία από αυτές τις μαύρες σελίδες, αντικείμενο και της εκδήλωσης με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων Γιώργου Χατζημαρκάκη στα γραφεία της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου στο Βερολίνο, κόντρα στην επίσημη γερμανική θέση ότι το θέμα είναι λήξαν. Δεν έληξε τίποτα. Ηθικά δεν έληξε καθόλου τίποτα. Και νομικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία κρυφτήκανε πολλά χρόνια. Βέβαια χρειάζεται στο τέλος και μια επίσημη διεκδίκηση του θέματος. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνογερμανικής Φιλίας, Ανέτε Γκροτ, στηρίζει την πρωτοβουλία ενημέρωσης των Γερμανών βουλευτών και πολιτών για τα χρέη της Γερμανίας. Auf diesen Schulden oder auf diesem Raub, sage ich mal, hat man ja diese Ökonomie hier aufgebaut. Ob das nun den Leuten so passt oder nicht. Aber das, ich glaube, das muss man jetzt mal klar aussprechen. Und nach so vielen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist es doch mal höchste Zeit, oder? Τα δεδομένα αναλύουν οι ειδικοί. Ο ιστορικός οικονομίας Άλμπρεχτ Ρίτσλ, που τεκμηριώνει γιατί η ευρωστία της Γερμανίας οφείλεται στη ρύθμιση του χρέους της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στον ιστορικό Χάγκεν Φλάισερ, που έχει ερευνήσει σε βάθος το θέμα και διαπιστώνει κάποια διαφοροποίηση στη στάση της επίσημης Γερμανίας. Το ελπίζω, αλλά έχω και τις ενδείξεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο αισιοδοξία. Δηλαδή βλέπω κάτι κινείται, βέβαια όχι με την έκταση και με τον ρυθμό και με την ταχύτητα που η ελληνική πλευρά θα ήθελε. Αλλά όπως είπατε, υπάρχει αυτή η προθυμία να αρχίσει κάποιος διάλογος. Μετά από δεκαετίες απόλυτης σιωπής φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να κινείται. Αλλά θα χρειαστούν πολλά βήματα ακόμα για να αλλάξει η επίσημη Γερμανία, η κυβέρνηση, η Βουλή, τη θέση της για τις ελληνικές αξιώσεις από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.